Υπάρχουν οι άλλοι και λοιπά. Αυτό πες, τον Ιούνιο. Έχετε πληρωθεί. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Κύριε ότι έτσι όπως τον Ιούνιο έχετε πληρωθεί κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Ναι, είχαμε πληρωθεί. Ξέρετε κάτι. Ναι. Το έχουμε πληρωθεί. Ναι. Δεν ισχύει μέχρι σήμερα για καμία μέρα το 2012. Δηλαδή. Ξέρετε δηλαδή, γιατί υπάρχει ήδη μία ληξιπρόθεσμη οφειλή, ναι, 300 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΟΠΗ, ναι, από το 2010 και 2011. Ακούστε, κύριε Ταγρέ, μέχρι πότε έχετε πληρωθεί και το ρωτώ γιατί. Γιατί είναι άλλο να μην σε έχουν πληρώσει για όλο το 2012 και είναι άλλο να μην σε έχουν πληρώσει για δύο μήνες. Γιατί αν δεν σε έχουν πληρώσει για δύο μήνες, αντέχεις και κρατάς το φαρμακείο σου. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω έτσι. Ναι, να σας το εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας τώρα. Παλιά υπήρχαν επίσης καθυστερείς πληρωμών από ταμεία. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Mm-hmm. Ένα ταμιάκι, θα το χρησιμοποιήσω έτσι για να το κάνω σχηματικά, που είναι ένα 10-15% του κύκλου εργασιών σου, μπορείς να το αντέξεις να σου χρωστάει 2 και 3 και 4 και 5 μήνες αν πληρώνε τα άλλα. Ο ΕΟΠΗ είναι μέγα ταμείο. Είναι δεινόσαυρος. Είναι το 70-75% του κύκλου εργασιών. Πόσο γέρο σας χρωστάει ο ΕΟΠΗ? Λοιπόν, ο ΕΟΠΗ μας χρωστάει 300, θα έλεγα κάποια ταμεία που έχουν ενταχθεί σε αυτόν από τον Ιούνιο του 2011, άλλα ταμεία μας το χρωστάει από τον Ιανουάριο του 2011. Και εγώ γιατί το λέω αυτό? Διότι ο ΕΟΠΗ δεν είναι ο ΕΟΠΗ μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. ΕΟΠΗ, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι όλα τα ταμεία τα οποία έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΗ. Και σας χρωστάνε όλα, κύριε Δαγρέ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή προσπαθούν να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Ο κόσμος να καταλάβει το εξής. Ξέρετε, ότι χρωστάνε 300 έχουν πέσει και οι ασφαλισμένοι στη δίνη και μια εσωκομματική, να το πω σε εισαγωγικά, γιατί όπως το είπατε πριν είναι και κάτι κομματικά. Εσωσυνδικαλιστική που έχει βέβαια και τα κόμματα. Σκοτώνεστε μεταξύ σας και παίζετε με αλφαγιώτα ένα παιχνίδι άσχημο στις πλάτες των ασφαλισμένων. Α, έτσι. Μισό λεπτό. Πέραν της ανάγκης που λέμε ότι είναι δεδομένοι ότι κάποιοι έχουν βρεθεί συνάδελφοί σας σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά υπάρχει και ασφαλισμένος που κάθεται και παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ξέρει ότι υπάρχουν τα αποθέματα από τις φαρμακοποθήκες που δεν σας τα δίνουν, ενώ δεν σας τα δίνουν επιπιστώσει. Και είναι και τα δικά σας τα παιδιά. Τώρα έχεις καταλάβει, μάλλον έχεις καταλάβει τι κάνουμε. Ασχολούμαστε με τα ενδοσυνδικαλιστικά του κυρίου Δαγρέ. Ναι, ενώ έπρεπε να ασχολούμαστε με τον κόσμο. Όχι, εμείς ασχολούμαστε με τον κόσμο, κύριε Δαγρέ. Αυτό το λέω, μην βιάζεστε. Ναι. Θα απαντήσετε. Εμείς ασχολούμαστε με τον κόσμο. Εσείς δεν ασχολείστε με τον κόσμο. Όχι, δεν μιλάω εσείς. Δεν μιλάω, αδικείτε. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, κύριε Δαγρέ. Μιλάω γενικότερα ότι εδώ είχαμε και τον κύριο Καλογερόπουλο την άλλη φορά που έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις. Πρέπει να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε. Ωραία. Εμείς λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο να ασχολούμαστε με τα ενδοσυνδικαλιστικά. Περικόπτονται συντάξεις σε λίγο και δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε τα φάρμακα. Δεν θα πληρώνεστε ούτε από τους συνταξιούχους. Από πουθενά. Και εμείς τώρα έχουμε την κόντρα φαρμακοποιών με φαρμακοποιούς, φαρμακοποιών με Υπουργείο Υγείας και οι συνταξιούχοι κάθονται και λένε αμάν, κάνουν το σταυρό τους να μην αρρωστήσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Απαντήστε. Το... Ωραία, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε εξαγγείλει κινητοποίησης. Ναι. Κάνουμε άρση πίστωσης. Τώρα, και το δεύτερο... κύριε Δαγρέ, με συγχωρείτε, είναι δυνατόν. Ναι, συγγνώμη, ναι, είναι δυνατόν. Να σας πω λίγο, μισό λεπτό. Μιλήσατε. Να σας πω λιγάκι. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Μίλησα, δεν θέλω να καταχρωστώ την καλοσύνη. Ναι, μισό λεπτό. Αλλά λέτε δεν έχουμε κινητοποίησεις. Τώρα το θέμα ποιο είναι? Ποιο είναι το θέμα? Θα σας πω γιατί. Αν θα πάψετε να δίνετε φάρμακα. Ωραία, έχετε εσείς να μας πληρώσετε να δώσουμε φάρμακα. Ελάτε, εσείς τώρα, μισό λεπτό. Τώρα αυτό, μισό λεπτό. Ελάτε, τώρα κύριε Δαγρέ, αυτό είναι λαϊκισμός. Είναι λαϊκισμός. Ωραία, είναι λαϊκισμός. Να το απαντήσω αλλιώς. Γιατί... Αφήστε μου δύο λεπτά να σας το εξηγήσω με άλλο τρόπο λοιπόν, που δεν θα είναι λαϊκιστικό. Απαντήστε, 8,5 με 9 εκατομμύρια. Μην εκνευρίζεστε, κύριε Δαγρέ. Απαντήστε. 8,5 με 9 εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα βάζουν από την τσέπη τους οι φαρμακοποιοί για να αγοράσουν φάρμακα να δώσουν στον κόσμο. Εντάξει. Εγώ μετά από την εκπομπή θα πάω στο φαρμακείο μου να κάνω άλλη μία παραγγελία για τα φάρμακα Σεπτεμβρίου. Τα οποία Σεπτεμβρίου, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου. Στο τέλος του μηνός η αποθήκη θα μου πει, κύριε Δαγρέ μου, πλήρωσέ μου τα φάρμακα που αγόρασε σήμερα. Και εγώ ακόμα δεν έχω πληρωθεί τα φάρμακα του Μαΐου. Ερώτηση, κύριε Δαγρέ. Ερώτηση, κύριε Δαγρέ. Ναι. Το φάρμακο που θα πάρετε, ας πούμε ότι είναι το τάδε, δεν ξέρω, απλώς για να μπορέσω να καταλάβω κι εγώ, εσείς είστε ο ειδικός του φαρμάκου. Εσείς θα το έχετε στο ράφι, θα το έχετε πάρει. Η διαφορά, ξέρετε ποια είναι? Ότι δεν λέτε δεν έχω λεφτά να πάρω το φάρμακο, άρα δεν το έχω στο ράφι μου. Το έχω στο ράφι μου, αλλά δεν το δίνω επιπιστώσει. Θέλετε να το διατυπώσουμε δηλαδή διαφορετικά? Όχι, όχι, καθόλου, κύριε Δαγρέ. Προσπαθώ να καταλάβω. Το φάρμακο αυτό
Ναι. Το έχετε παραγγείλει και το έχετε στο ράφι σας. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι το έχετε πληρώσει. Αυτό ναι. που λέτε είναι, κυρία Ασφαλισμένε, δεν του λέτε ότι δεν έχω να σου το δώσω το φάρμακο. Του λέτε ναι. μόνο αν το πληρώσεις το δίνω. Όπα, όπα. Άρα του δεν... έχετε αγοράσει. Ωραία. Να το πω λοιπόν πάλι. Άλλη Παρακαλώ. Μια φορά διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή μαζί με τις ελλείψεις και με το πρόβλημα όλο το οικονομικό των φαρμακείων έχουμε έναν χυλό, ένα μείγμα πραγμάτων Έτσι. Το πώς είναι τα πράγματα στα φαρμακεία. Έτσι. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ότι έχουμε ελλείψεις και δεν έχουμε και λεφτά να τις αναπληρώσουμε και από την άλλη είναι ότι επειδή φοβόμαστε τι θα μας ξημερώσει την επόμενη μέρα, φοβόμαστε να κάνουμε άλλη πίστοση, να πούμε δάνεισέ μου αποθήκη και άλλα. Ναι, μάλιστα. Αλλά κύριε Δαγκρέ, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, αυτή ναι. η απόφαση του ΕΟΠΗ να πληρώνει τους φαρμακοποιούς που δεν απεργούν κατά προτεραιότητα ναι. με ατομικές πληρωμές, τι λέτε? Πώς το κρίνουμε? Ναι. Κοιτάξτε. Αναγκαίο αστείο, αλλά ναι, παράλογο ναι, για εσάς, γιατί ναι, αναγκαίο κοιτάξτε. Για τους ασφαλισμένους μπορεί να είναι. Κυκλοφορεί ένα αστείο μεταξύ μας. Αν είναι έτσι, μπορούμε τότε όλοι να πάμε να κάνουμε ατομικές συμβάσεις εφόσον βρήκε λεφτά και το πρόβλημά του είναι να μετονομάσει τη σύμβαση από συλλογική σε συλλογική για να μας πληρώσει. Εάν έχει λεφτά και δεν τα δίνει. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει σαν και καλά να δίνει σε, να χωρίσει τους φαρμακοποιούς σε καθεστωτικούς και αντιφρονούντες και να του υπογράψουμε επιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ότι θα είμαστε ήσυχα παιδάκια και ό,τι και να κάνει δεν θα πούμε τίποτα προκειμένου να μας πληρώσει. Είναι κράτος δικαίου αυτό μπορεί, και μπορεί χαρακτηριστικό να... δυτικής κοινωνίας. Μπορεί να είναι και ένα άλλο μέτρο πίεσης ώστε να σας πει θα σας τα δίνω λίγα-λίγα όπως και τώρα. Δηλαδή... Να σας πω, ναι. Είναι λιγάκι, κοιτάξτε, να χρησιμοποιήσω λίγο την έκφραση. Εμένα μου φαίνεται λιγάκι εκβιαστικό, ολοκληρωτικό, φασιστικό μέτρο ότι αν κάνεις κάτι εγώ θα σου κάνω Μάλιστα. αυτό. Δεν λειτουργούν έτσι οι κοινωνίες. Μάλιστα. Είδατε πριν, λέγαμε, ας πούμε, που κάναμε μια διαφωνία μεταξύ το κινητοποίηση και τέτοιο. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι σας λέμε ότι αυτό είναι αυτοάμυνα που κάνουμε εμείς. Δεν είναι κινητοποίηση. Τώρα δεν το Σάββατο, κύριε Δαγκρέ, το Σάββατο θα παίρνουμε μετρητή στα φάρμακα ή όχι? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Το Σάββατο δεν τα παίρνουμε μετρητή. Έχουμε πάρει ήδη απόφαση σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής. Είχε ληφθεί από την προηγούμενη συνέλευση στις 30 ευρώ. Πολύ ωραία. Και επικαιροποιήθηκε προχθές. Κύριε Δαγκρέ, εγώ εύχομαι να τα βρείτε με το Υπουργείο. Εύχομαι όλοι να συνετιστούν σε αυτή την υπόθεση για να υπάρξει εξυπηρέτηση του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Να είστε καλά. Να. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.